Ένα νέο διατροφικό σκάνδαλο αυτή τη φορά με κρέα καμιλοπάρδαλη έρχεται από την Αφρική. Το Ίδρυμα Αφρικανική Άγρια Ζωή, ένα από του μεγαλύτερου οργανισμού για την προστασία τη άγρια πανίδα, αποκάλυψε ότι κρέα καμιλοπάρδαλη πωλείται ω βοδινό σε χώρε τη Ανατολική Αφρική. Κατά παράβαση τη Διεθνού Σύμβαση για το Διεθνέ Εμπόριο, απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών. Ο Άμο Μουθέρου μίλησε στο Euronews εκπροσωπώντα το Ίδρυμα Αφρικανική Άγρια Ζωή και εξήγησε την κατάσταση. Το εμπόριο επηρεάζει τις καμιλοπαρδάλεις πάρα πολύ. Οι στατιστικές δείχνουν ότι χάνουμε καμιλοπαρδάλεις καθημερινά, ενώ η αύξηση του πληθυσμού τους είναι πολύ χαμηλή. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος απώλειας οικοτόπων. Στο πολύ κοντινό μέλλον, ίσω να μην έχουμε πια καμιλοπαρδάλε να περιπλανιούνται ελεύθερα στι προστατευόμενε περιοχέ. Ο πληθυσμό των ψηλότερων θηλαστικών που ζουν αποκλειστικά στι σαβάνε τη Αφρικανική Υπήρου έχει μειωθεί κατά 40% τι τελευταίε τρει δεκαετίε, κύρια αιτία η λαθροθυρία και η καταστροφή του φυσικού του περιβάλλοντο.